πρώτη εβδομάδα του lockdown. Η πόλη μας πέρασε 7 πολύ δύσκολες εβδομάδες. Αυτό που έχουμε καταφέρει σήμερα είναι να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να το γυρίσουμε εκεί στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ξεκινούσε το μεγάλο κακό για την πόλη μας. Αυτό δεν σημαίνει, παρότι μπορούμε να χαμογελάμε λίγο σήμερα, ότι το πρόβλημα είναι πίσω. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Οποιαδήποτε αναπούφιση, οποιοδήποτε ψυχασμός, οποιαδήποτε χαλάρωση στα Χριστούγεννα μπορεί να φέρει πολύ γρήγορα το χρόνο πάλι το μαύρο Νοέμβρη για την πόλη μας και την Δυτική Μακεδονία. Ούτε και η ίδια η έλευση των εκλογών μπορεί να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Επαναλαμβάνω, ο δρόμος για την κανονικότητα θα είναι πολύ μακρύς. Από εκεί και μετά ζήτησα από τον Υπουργό να υπάρξει ένας συντονιστής στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, από την πλευρά της πολιτικής προστασίας, για να έχουμε όλη την πληροφόρηση, για να έχουμε όλο τον συντονισμό, για να μπορούμε να έχουμε γρήγορα ανακλαστικά. Ζήτησα και θα τα έχουμε από τη Δευτέρα τα στοιχεία, τα επιδημιολογικά στοιχεία κατά Δήμους, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κάθε Δήμαρχος τα στοιχεία που αφορούν την περιοχή του και να μην ενημερώνεται για τα κρούσματα από τα δελτία ειδήσεων όπως ο καθένας από εμάς. Είναι σημαντικά οι Δήμοι, οι οποίοι συμμετέχουν με τον άνθρωπο ή τον τρόπο στην κατεκολύμηση των επιπτώσεων της πανδημίας, να βρίσκονται και στην ενημέρωση και να συμμετέχουν στον όποιο συντονισμό που ότι πρέπει να συμμετέχουν. Από εκεί και μετά,